Στο πίσω λιβάδι της Πάρου, προπαραμονή 15 Αυγούστου του 1931, βρίσκονταν τρεις ομάδες ψαράδων που ψάρευαν τις νύχτες με τα γρυγρή στο στενό μεταξύ Πάρου και Νάξου. Εκείνη τη νύχτα η μία ομάδα έμεινε στο μικρό λιμάνι. Οι ψαράδες το ρίξαν στο πιωτό. Το πιωτό έφερε το κέφι και το κέφι με τη σειρά του έφερε παρεξηγήσεις και βαριές κουβέντες. Ούτε την Παναγία δεν σεβάστηκαν οι βλάσφημοι. Μάταια προσπαθούσαν ο λιμενοφύλακας και ο μαγαζάτορας του μικρού λιμανιού να τους συγκρατήσουν. Απότομα ο ουρανός βάρινε και η θάλασσα άρχισε να μουγκρίζει. Σε μισή ώρα το κύμα σηκώθηκε βουνό, παρασύροντας το ψαροκάικο και τις βάρκες με τις λάμπες, μέχρι που τις πέταξε σπασμένες στη στεριά. Κατόπιν η θάλασσα γαλήνεψε και ένα καΐκι από την Άξο φάνηκε να μπαίνει στο λιμανάκι. Ο καπετάνιος του απόρησε βλέποντας τα συντρίμμια στη στεριά. «Πώς έγινε αυτό?» ρώτησε. «Εγώ ταξίδευα με θάλασσα γυαλί». «Ήταν θαύμα της Παναγίας μας», εξήγησε ένας από τους ψαράδες του Γρηγρή. Και οι περισσότεροι συμφώνησαν. Δύο-τρεις όμως μίλησαν ηρωνικά και έδωσαν άλλη εξήγηση. «Ήταν ανεμοστρόβιλος, καλά που δεν μας σήκωσε στον ουρανό τις βάρκες», είπαν. Ένας μάλιστα, ο Γρηγόρης Λιάκουρας, πρόσθεσε γεμάτος ηρωνία. «Άντε μωρέ που ήταν θαύμα! Όρεξη δεν είχε η Παναγιά να μην τη στολίσω και τώρα να καταπιάνεται με εμάς τους ψαράδες». Αυτά είπε και πήγε να δει τη ζημιά που είχε πάθει η δική του ψαρόβαρκα. Τη βρήκε σμπαραλιασμένη. Έφτισε τότε έξαλλος πάνω στα συντρίμια, βλασφήμισε και ηρωνεύτηκε πάλι την Παναγία και αποσύρθηκε να κοιμηθεί. Μόλις ξάπλωσε, είδε ολοζώντανη την Παναγία, σαν σε όνειρο, σαν σε ξύπνιο, να τον πλησιάζει και να τον ρωτά. «Γιατί, παιδί μου, δεν με σέβεσαι?» «Τι είναι αυτά που μου λες, κυρά μου?» θύμωσε εκείνος. «Δεν σε ξέρω καθόλου. Πότε δεν σε σεβάστηκα?» «Δεν με ξέρεις? Τότε γιατί όλο με βλασφημείς?» Στα λόγια αυτά τεινάχτηκε όρθιος. Έκανε να φωνάξει, να τρέξει, αλλά δεν μπορούσε. Τα πόδια του είχαν βυθιστεί ως τα γόνατα στην άμμο. Έκανε τον σταυρό του και τότε είδε πάλι, ξεκάθαρα πια, την Παναγία και την άκουσε να του λέει. «Έλα στο σπίτι μου, στην εκατονταπηλιανή, στην παροικία της Πάρου. Έλα εκεί να με προσκυνήσεις». Ο Λιάκουρας έφυγε την ίδια στιγμή σχεδόν τρέχοντας. Έφτασε στην εκατονταπηλιανή λίγο μετά την ανατολή του ήλιου. Έτρεξε γρήγορα στο εικόνισμα της Θεοτόκου. Στη θεία της μορφή αναγνώρισε την γυναίκα του οράματός του. Γονάτισε και προσευχήθηκε ώρες ολόκληρες. Ύστερα γύρισε στο πίσω λιβάδι. Εκεί διαπίστωσε ένα καινούριο θαύμα. Οι βάρκες και το ψαροκάικο που ήταν κατεστραμμένα έστεκαν στη στεριά χωρίς πλέον καμιά ζημιά. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και ενεργοποίησε το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Ο Θεός και η Παναγία μας κοντά σου.